την αλλαγή που έχεις κάνει και όλη αυτή τη ζωή σου, φαντάζομαι ότι μπήκε σε δύσκολες διαδικασίες. Η ορμονοθεραπεία, ας πούμε, είναι δύσκολη διαδικασία. Εσύ πώς τη βίωσες? Βασικά, όπως τη βιώσαμε οι πιο πολλές, παίρναμε χάπια που έλεγε η μία, «Α, αυτό σε ομορφαίνει», τα παίρναμε με τις σκούτες. Ναι. Ναι, χωρίς να πάμε να κοιταχτούμε κάπου. Τουλάχιστον εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Τι εννοείς να κοιταχτείτε, να συμβουλευτείτε ένα γιατρό? Ναι. Όλα, παίρνατε έτσι? Ναι, όλα από μόνες μας. Και αύριο να φύγω, είμαι χορτάτη. Βασικά δεν θέλω να φύγω μεγάλη σε ηλικία. Καλά, δεν θες να ζήσεις, τι μου λες τώρα? Οκ, άλλα παιδιά δεν προλάβανε καν να βγούνε και φύγανε. Εγώ τουλάχιστον και στα 38 είμαι οκ. Εγώ είμαι υπέρ και του εαυτού μου. Δηλαδή, αν κάτι έβγαινε νόμιμο, θα το έκανα. Εννοείς ευθανασία? Ω, φυσικά, ναι. Ναι, θα έκανες ευθανασία? Ναι, θα έκανα. Το GNTM πώς σου φαίνεται με τα κορίτσια εκεί? Τις βάζουν σε δοκιμασίες, τις κριτικάρουν? Πολύ κατηνιά. Next top κατίνα κανονικά, όχι μόντελ. Εγώ βλέπω κατηναριό από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θες στόφα, θες αέρα, δεν γίνεται να πλασάρεις ένα ρούχο. Δηλαδή και όχι, η κρεμάστρα πρέπει να είναι τέλεια. Εγώ γιατί να πάω να πάρω ένα φόρεμα που θα το έχω δει να το φοράει μια κατίνα στην διαφήμιση? Πάρα πολλά χρόνια τώρα ασχολείσαι με την υποκριτική. Είναι κάτι που έχεις αφήσει, θα λέγαμε, λίγο στην άκρη? Εγώ δεν έχω πάει ποτέ να περάσω από κάστινγκ. Γιατί? Δεν θα το έκανα ποτέ. Θεωρείς ότι είναι χαμένος χρόνος, θεωρείς ότι σε προσβάλλει αυτό? Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι την απόρριψη του καθενός, γιατί ο καθένας λογοκρίνει τον εαυτό του και πιστεύει με το συναίσθημά του ότι το κάνει σωστά.